Υπάρχει μία ραγδαία εξέλιξη στις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και το αναφέρω αυτό γιατί για να μπορέσει κάποιος να αξιολογήσει ή να προβλέψει κινήσεις, προφανώς χρειάζεται αξιόπιστες πληροφορίες. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή να πω ότι κυριαρχεί πραγματικά η προπαγάνδα και είναι κάτι αναμενόμενο βέβαια μεταξύ των υπηρεσιών, των σχετικών υπηρεσιών και της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι η Ουκρανία ούτε λίγο ούτε πολύ περιγράφει την κατάσταση όσον αφορά την εναέρια ισχύ, την ισχύ της στον αέρα, ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε τις εξελίξεις στο πεδίο, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτε ουκρανική αεροπορία ούτε ουκρανική αεράμινα. Άρα θέλω να πω το εξής, ότι για να έχουμε εκτίμηση της κατάστασης θα πρέπει να έχουμε πληροφορίες αξιόπιστες που δεν έχουμε. Δεν αμφισβητώ βέβαια το ρεπορτάζ των δημοσιογράφων, αλλά είναι στοιχεία από μια πολύ στενή και συγκεκριμένη περιοχή. Όμως υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης. Και αυτό γιατί, καταρχάς, είναι ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος και αυτό δεν το λέω για να κατηγορηθώ πάλι. Συνήθως γίνεται ότι το κουκουέ χρησιμοποιεί την ξύλινη γλώσσα. Είναι ένας επιστημονικός όρος. Που σημαίνει τι, ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή ξεκίνησε κάποιες επιχειρήσεις με σκοπό να κερδίσει. Τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κερδίσει? Πρώτα απ' όλα να αποθήσει τις νατοικές δυνάμεις, για να δούμε βέβαια και την προοπτική, για να αποθήσει τις νατοικές δυνάμεις από την εγκύτητα που είχαν φτάσει στα σύνορά της, 500 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, 80 από το Λένιγκραντ ή την Άγια Πετρούπολη, όπως θέλετε πέστε. Αυτή τη στιγμή θέλει να τους αποθήσει. Αυτό λοιπόν το μαξιλάρι είναι η Ουκρανία. Αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ΝΑΤΟ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα το παραβιάσει. Το παραβίασε. Μπήκε μέσα στην Ουκρανία ουσιαστικά, άσχετα αν δεν είχε γίνει μέλος του. Η Ρωσία λοιπόν θέλει να κατακτήσει, ας χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, αυτό. Δεύτερον, η επιχείρηση μιας υπεριαλιστικής δύναμης ουσιαστικά είναι μια επιχειρηματική επένδυση. Είναι παράξενος ο όρος αυτός για πόλεμο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επενδύει λοιπόν η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Και η επένδυση έχει όφελος αλλά και κόστος. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται η Ρωσία να το απεμπολίσει εύκολα. Τρίτο είναι ότι θέλει να ενσωματώσει, υπόθεση κι αυτό, τις νοτιοανατολικές περιοχές, τις λαϊκές δημοκρατίες, την Κρυμαία, και την Κρυμαία την έχει ενσωματώσει στην επικράτειά της. Αυτές είναι επιδιώξεις. Θεωρούμε δεδομένο, αναλύοντας, ότι αυτά δεν θα τα απεμπολίσει. Άρα φαίνεται ότι είναι μια επιχείρηση που ξεκίνησε, θα μείνει είτε με ρωσικά στρατεύματα μέσα στην Ουκρανία, είτε με κυβέρνηση μαριονέτα εγκάθετη, πέστε όποτε θέλετε, που να την ελέγχει απόλυτη. Αυτή είναι η προοπτική. Σαφώς θα υπάρξει κόστος σε ανθρώπινες ζωές, ήδη υπάρχει. Και ο ουκρανικός λαός αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα σάκος του μπόξ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία απ' την άλλη. Δεν είναι πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτό ενέχει τεράστιους κινδύνους. Και το αναφέρω αυτό γιατί τη στιγμή που υπάρχει η εξέλιξη αυτή στην Ουκρανία, βλέπουμε να συγκεντρώνονται υπέρμετρα ισχυρές δυνάμεις σε ένα δεύτερο κύκλο γύρω από την Ουκρανία. Βλέπουμε γαλλικές δυνάμεις με βελγικές αντίστοιχα Αναφέρεστε δυνάμεις. στην ανακατάταξη, ας πούμε, των δυνάμεων του ΝΑΤΟ, αν καταλαβαίνω καλά. Θα ήθελα όμως, κύριε, Είναι ακριβώς. Δημιουργείται ένα κύκλος. πριν περάσουμε σε αυτό, Αεροπλανοφόρα πάνε στο Βόρειο Αιγαίο. κύριε Παπαναστάση, πριν περάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν δούμε το χάρτη στο νότιο μέτωπο, αν θεωρείτε καταρχήν ότι σε κάποιο είδους διευθέτηση που αργά ή νωρίτερα θα έρθει, αν καταρχήν οι Ρώσοι θα αποχωρήσουν από το νότιο τμήμα, αν θεωρείτε πιθανό, ή αν θα επιχειρήσουν να αποκλείσουν από τη θάλασσα την Ουκρανία, ενδεχομένως να κάνουν και ένα δεύτερο βήμα ενώνοντας τις περιοχές με την Υπερνηστερία. Το λέω γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ο Οδυσσός πιθανότατα θα αποτελέσει τον επόμενο στόχο τους. Είναι λιγότερο από 100 Υπάρχει μία πορεία, χιλιόμετρα. ναι. Υπάρχει μία πορεία, αν μπορεί αυτό να δείξει μία προοπτική, ένας άξονας ο οποίος ξεκίνησε από την περιοχή της Κρυμαίας, κινήθηκε δυτικά, Μαριούπολη, προσεγγίζει την Οδυσσό αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως στόχος να είναι η συνένωση με την Υπερδνηστερία για να κερδίσει τη Ρωσία. Αυτό είναι σημαντικό. Κερδίζει ουσιαστικά, απομονώνει, κάνει την Μαύρη Θάλασσα μία ρωσική λίμνη. Το 50% της αποκλειστικής οικονομικής Μάλιστα. ζώνης αυτής της περιοχής είναι στην επίρρειά της, με αποτέλεσμα να έχει αυτά τα κέρδη. Βέβαια αυτό ενέχει και άλλους κινδύνους.
Γιατί αυτή τη στιγμή, βλέποντας τις εξελίξεις, δεν μπορεί κάποιος να ξέρει πού αρχίζει και πού τελειώνει αυτή η ιστορία. Είναι χώρες, είναι η Μολδαβία, είναι η Πολωνία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, έχουμε πληροφορίες, βγήκαν πληροφορίες δημοσιογραφικές ότι η Πολωνία διαθέτει τα αεροσκάφη της για χρήση στην Ουκρανία. Μάλλον ήταν ένα τρίκ αυτό, θα συζητήσουμε μετά. Θα το δούμε αυτό. Σημασία έχει ότι διευρύνεται αυτός ο κύκλος των ενισχύσεων και όπου υπάρχει συγκέντρωση δυνάμεων, ελοχεύει, μεγιστοποιεί το κίνδυνο σε ευρύτερη ανάφλεξη και αυτό μας αφορά και εμάς, σαν χώρα. Να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με αυτό, γιατί έχει μια σημαντικότητα. Οφείλουμε να ακούμε τους σχετικούς επιστήμονες όσον αφορά αυτό το θέμα, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς νομίζω, και ας με διορθώσει ο κύριος Ελευθεριάδης, ότι το σημαντικό στοιχείο είναι η μετρήσιμη ραδιενέργεια, αν έχει αυξηθεί, και αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει και από ευρύτερες περιοχές. Δεν πρέπει να είσαι μέσα στην Ουκρανία που θα δείξει κάτι, είναι ένα ας πούμε σύμπτωμα. Απ' την άλλη βλέπουμε, και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, να εργαλειοποιείται ο κίνδυνος ενός ατυχήματος σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο και να γίνεται όργανο προπαγάνδας. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω, αν μου επιτρέπετε, και μια τεράστια υποκρισία σε αυτό το θέμα. Κατά την άποψη του κόσμου, γιατί αυτό θα πρέπει να ερμηνεύουμε, πώς νομιμοποιείται να ανησυχεί για την έκκληση ραδιενέργειας στο Τσέρνομπιλ ή για μια προβοκάτσια στον άλλο τον πυρωματικό σταθμό, να ανησυχούν πυρηνικές δυνάμεις, η οποία κάθε μία διαθέτει πάνω από 5.500 πυρηνικές κεφαλές. Και αντίστοιχα να βλέπουμε και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, αν λέω καλά τον τίτλο αυτού του οργανισμού, ο οποίος να στυλιτεύει συμπεριφορές ή στάσεις, αν θέλετε, απέναντι σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, και να σιωπά αυτός ο οργανισμός απέναντι στο τελειωτικό, το τελεσίδικο συμβάν που μπορεί να συμβεί σε αυτή την εμφύλιο και που δεν έχει κανένας δικαίωμα να το κάνει. Αυτά είναι υποκριτικές κινήσεις και οφείλουμε να τις επισημάνουμε. Γιατί? Και πρέπει να βγουν και συμπεράσματα. Ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί, αν θέλετε, απέναντι σε αυτά τα γεγονότα και να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει. Ένα μέλλον σε αυτόν και στις γενναίες. Και πραγματικά η κάθε γενιά χρωστάει στην επόμενη. Θα αρχίσω από το δεύτερο. Ναι. Από την συμμετοχή του Λαυρό, του Τσαβούσογλου, ναι, σε αυτόν τον ρόλο, ή αν θέλετε και από τον ρόλο που επιθυμεί, άσχετα αν θα ευεδοθούν αυτές οι επιθυμίες της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή επιθυμεί να παίξει τον ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης με, αν θέλετε, σχέσεις και με τις δύο πλευρές, διαμορφωμένες από το παρελθόν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτές οι συνομιλίες γίνονται πάντοτε μέσα στο πλέγμα των ανταγωνισμών που υπάρχουν. Και αυτοί οι ανταγωνισμοί, ήδη έχω πει ότι είναι ανάμεσα στην Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η Ρωσία ήδη έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένους όρους που θα αποδεχθεί, αν θέλετε, μια κατάπαυση του πυρός, γιατί εκεί αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι οι εικόνες που είδαμε προηγουμένως στο Κίεβο και στην υπόλοιπη περιοχή της Ουκρανίας. Είναι οι νεκροί, είναι οι τραυματίες, είναι τα εκατομμύρια των ξεριζωμένων. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα στοιχεία δεν μπαίνουν στη ζυγαριά αυτών των συζητήσεων, αυτού του παζαριού. Και να πούμε και το άλλο, γιατί θα πρέπει να δείχνουμε όλες τις πλευρές στον κόσμο, ότι τη στιγμή που μιλούν τα όπλα, τη στιγμή που κατακρεουργούνται στην κυριολεξία ανθρώπινα σώματα, την ίδια στιγμή γίνονται και συμφωνίες τεραστίων ποσών. Γίνεται αγοραπολισία πόρων, υδρογονανθράκων. Άρα λοιπόν και αυτή η συνάντηση στην Αντάλια θα γίνει κάτω από αυτή την ομπρέλα. Εμείς δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι πραγματικά το αντίκτυπο αυτής θα μετακυληθεί, αν θέλετε, στη βελτίωση των συνθήκων που ζουν σήμερα, που βιώνουν αυτές τις τραγικές στιγμές οι λαοί της Ουκρανίας και όχι μόνο, αντίστοιχα και της Ρωσίας. Το αντίκτυπο των κυρώσεων πάνε στη Ρωσία. Και ας το δούμε και λίγο ευρύτερα, και του ελληνικού λαού και των άλλων λαών της περιοχής. Ήδη ανακοινώθηκε ότι τέλος της εβδομάδας τα καύσιμα πάνε 2,5 ευρώ το λίτρο.
Είναι τραγικό αυτό που θα συμβεί. Θυμίζω, θα πάει 5 ευρώ η φρατζόλα το ψωμί. Τι θα γίνει, κύριε Παπαναστάση, και την αύξηση των αμυντικών δαπανών, που είναι μια τάση που ξεκινά από τη Γερμανία και αναμένεται να συμπαρασύρει τους πάντες, όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, με φόντο. Στην αυτή Ελλάδα τη χαμογελάω, γιατί στη, κονδύλια Ελλάδα, δηλαδή που θα μπορούσαν να πάνε για το κοινωνικό κράτος, την εκπαίδευση. Αναγκαστικά από εδώ και πέρα γίνεται μια στροφή και είναι πασιφανές ότι θα κατευθυνθούν προς την διεύρυνση των εξοπλιστικών δαπανών. Ήδη το υπόβαθρο πραγματικά δημιουργείται. Χαμογελούσα προηγουμένως γιατί αυτό που ανακοίνωσε η Γερμανία. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε κάνει καιρό και μάλιστα και μια οικονομία η οποία πραγματικά βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το θέμα είναι, από αυτές τις αυξήσεις των δαπανών, η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις πάντοτε κάναν επίκληση της τουρκικής επιθετικότητας. Απειλής. Η Γερμανία αντίστοιχα τώρα βρήκε κάποιο άλλο λόγο. Τελικά κερδισμένος αυτή τη στιγμή και πλέον και οι εξελίξεις στην Ουκρανία το δείχνουν. Είναι το ΝΑΤΟ. Είναι, για την Ελλάδα είναι νοτιοανατολική της πτέρυγα, η Γερμανία παίζει έναν άλλο ρόλο, 100 δισεκατομμύρια. Είναι ασύλληπτα ποσά αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως όλα μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Ενώ υπήρξε αντίδραση από πλευράς Αμερικής, και αυτό αιτιολογώ τώρα, ενώ υπήρξε αντίδραση για την απόκτηση των TES-400 από πλευράς Αμερικής στην Τουρκία, βλέπουμε ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση αντίστοιχα με την συνεργασία αυτή για την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου που συζητάμε τώρα, ακόμα και με την προοπτική, όσο και αν υπάρχουν οι διεθνείς δικλείδες ελέγχου του τι παράγει αυτό το εργοστάσιο. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό να πούμε, ότι οι εξελίξεις που βρίσκονται σήμερα οι εξελίξεις στην Ουκρανία τροφοδοτούν την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας. Και αυτό βέβαια το αξιοποιούν τα επιτελεία και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών για να τραβήξουν την Τουρκία από την Ρωσία και να ενισχυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι σύμμαχοι, δηλαδή στηρίζουν με τον τρόπο τους από τη μια πλευρά την τουρκική επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά και στην πλευρά της Συρίας, και ανέχονται πολλά και έχουν μεγάλες ευθύνες και για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας σήμερα, αλλά και για τη διατήρηση, την κατοχή της Κύπρου για 48 χρόνια. Και θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά θα πρέπει να το τονίζουμε σε κάθε συζήτηση που γίνεται, για να δείξουμε την υποκρισία η οποία καλύπτει αυτή τη στιγμή τις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή έχουμε την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας. Και χαρακτηρίζεται αυτή η έκθεση, περιέχει μέσα ύμνους για τις στρατηγικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και φτάνει αυτή μέχρι του σημείου να διαγράψει την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου και να την αντικαταστήσει με την έκφραση περί ανεπίλητης σύγκρουσης, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτούς που κατηγορούμε για αναθεωρητές τους Τούρκους, έρχονται οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι γίνονται αυτοί οι αναθεωρητές των αναθεωρητών. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά πρωτόγνωρα. Μάλιστα. Και δείχνει την διάσταση της υποκρισίας που υπάρχει.